Άρα θα συνεχίσουμε την ροή μας με την έξυπνη παιδεία και θα δούμε πώς τα παιχνίδια που παρουσιάσαμε, που έχουν μια στρατηγική υφή, μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στην εξέλιξή τους και στην ανάπτυξη της σκέψης τους. Όπως θυμάστε, κάθε φορά που λέμε παιδιά, βέβαια υπονοούμε και τους ανθρώπους γενικότερα, άρα μπορούμε να έχουμε και ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία που μπορούν να εξασκηθούν με αυτά τα παιχνίδια. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για το σκάκι, τις δάμες, το γκο, το σογκί. Κάναμε μερικές αναφορές ενδιάμεσες. Μπορούμε να μιλήσουμε βέβαια και για το παίχνιο που λέγεται X, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Παίζεται πάνω σε έναν ρόμβο όπου έχουμε εξάγωνα και ο στόχος είναι να πλησιάσουν οι δύο πλευρές του ρόμβου με τις πέτρες που θα βάλουμε πάνω, άρα να έχουμε μια συνεκτικότητα, και αυτό θα είναι μια καλή, αν θέλετε, προσέγγιση σε πρώτο στάδιο και από τον Go στη συνέχεια, όπου έχουμε αυτή την έννοια ότι οι ακίνητες πέτρες μπορούν να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι. Μπορούμε να εξετάσουμε βέβαια και το στρατέγο, το οποίο χρησιμοποιεί μια άλλη έννοια, είναι ότι είναι κρυφή η ανάπτυξη των παιχτών και στη συνέχεια μπορούν να την αποκαλύψουν με την στρατηγική τους αλλά και με την τακτική τους. Όλα αυτά τα παίχνια σε κάθε περίπτωση μας επιτρέπουν να διευρύνουμε την προσέγγιση μας όσον αφορά τα προβλήματα και να καταλάβουμε ότι είναι μικροί κόσμοι που εξετάζουν μερικούς κανόνες, όχι πάνω ότι τους ίδιους, αλλά τους ίδιους με τον ίδιο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, και αυτό επιτρέπει στο παιδί πρώτον να μάθει τους κανόνες, να μάθει τους μετακανόνες, να δει πώς μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς, πώς μπορεί να τους αξιοποιήσει. Και το πιο εντυπωσιακό νομίζω, ειδικά σε αυτά τα διαχρονικά παιχνίδια, είναι το εξής. Οι κανόνες είναι σχετικά απλοί. Κάνουμε μόνο μερικά λεπτά να τους καταλάβουμε τους κανόνες, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα και χρόνια για να μπορούμε να παίξουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, που αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε γρήγορα, αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο των δασκάλων, δηλαδή των ειδικών του τομέα, είναι πιο δύσκολο και γι' αυτό θέλουμε να ξαναπαίξουμε. Σας δίνω ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα για να καταλάβετε προς τα πού πηγαίνουμε. Υπάρχουν και τα puzzle σε τρεις διαστάσεις, αυτά που είναι ξύλινα. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον όσον αφορά την χώρα αντιληπτική και την κατασκευή τους, ακόμα και αν είναι αναμενόμενοι από μερικούς. Το θέμα είναι ότι όταν τα ξυλώνουμε και τα ξαναστήνουμε, θα δείτε ότι μετά από 2-3 φορές, εφόσον το έχουμε κάνει, θα θεωρούμε ότι δεν έχουν και ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε τον αλγόριθμο της επίλυσης. Σας δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ακριβώς αυτή την έννοια. Όταν κοιτάζετε το Rubik's Cube, που είναι μια πολύ καλή ιδέα σαν puzzle, γιατί μπορεί να παίξουμε με αυτό πολλές φορές, αλλά είναι ένα ενδιάμεσο από το κλασικό puzzle που έχει μόνο μία μορφή και ένα σχήμα, σε σχέση με τα παιχνίδια που είπαμε. Αυτό όμως το ενδιάμεσο πιο πρόβλημα έχει όσο αφορά την επίλυσή του. Πολλοί από αυτούς που παίζουν αυτό το παιχνίδι στην πραγματικότητα έχουν απλώς αντιγράψει έναν αλγόριθμο επίλυσης και επειδή το κάνουν γρήγορα είναι όλο και πιο χαρούμενοι. Αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό σε αυτό το παιχνίδι στο Rubik's Cube είναι να έχουμε, ας πούμε, ένα παιδί που δεν ξέρει καθόλου πώς λειτουργεί, να του δίνεται από τη βάση και από τη βάση, καταλαβαίνοντας τις κινήσεις και πώς μετακινούνται, να βρίσκει το ίδιο έναν δρόμο, ένα μονοπάτι για την επίλυση, γιατί τότε αυτό είναι πιο ουσιαστικό και βέβαια αναπτύσσει τον εγκέφαλο. Η ακολουθία ενός αλγόριθμου που υπάρχει είναι απλώς μια συνταγή. Αν αυτή η συνταγή δεν είναι υψηλού επίπεδου, όπως έχουμε στην υψηλή μαγειρική, θα έχουμε απλώς μια διαδικασία. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι ουσιαστικά να έχουμε εύκολες κινήσεις, οι οποίες να είναι κατανοητές σχετικά γρήγορα, μετά να έχουμε μια δομή του παιχνιδιού η οποία να είναι απλή, αλλά τώρα μιλάω πιο πολύ για τις κακέρες, το γομπάν, το σογκιμπάν, και στη συνέχεια να έχουμε μια στρατηγική η οποία μπορεί να εξελιχθεί συνεχώς, γιατί όλο και περισσότερο μαθαίνουμε, όλο και περισσότερο παίζουμε διαφορετικά και να καλύπτουμε νέα σχήματα. Αυτά τα νέα σχήματα είναι αυτά που θα ενδιαφέρουν πολύ τον εγκέφαλο. Θα το δείτε πολύ κλασικά και στο σκάκι και στο γκο,
ότι εμφανίζονται σε πολλές παρτίδες σχήματα τα οποία έχουν μια δομή η οποία όταν αναγνωρίζεται από τον εγκέφαλό μας τον βοηθάει για να εξελιχθεί και να παίξει καλύτερα. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να τις μάθει. Άρα έχουμε αυτά τα στοιχεία που θα είναι σημαντικά και αν δεν τα έχουμε τότε γρήγορα ο εγκέφαλός μας θα βαρεθεί γιατί θα έχει την εντύπωση ότι παίζει μόνο σε ένα επίπεδο. Γι' αυτό σας συνιστούμε όταν μαθαίνετε για πρώτη φορά ένα παιχνίδι να μην το παίζετε κατευθείαν με έναν υπολογιστή γιατί αυτός υπονοεί ότι ξέρετε ήδη να παίζετε, να παίζετε με κάποιον άλλον που μαθαίνει και αυτός και στη συνέχεια να περάσετε σε ένα επίπεδο το οποίο επιτρέπει π.χ. μια εξειδίκευση ή τουλάχιστον μια εμβάθυνση των γνώσεων αυτού του παιχνιδιού. Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να σκεφτούμε ότι το παιχνίδι είναι και ένας τρόπος για το παιδί να το χαρεί χωρίς όμως να κουράζεται. Άρα μαθαίνει πράγματα καινούργια τα οποία επειδή είναι ενσωματωμένα μέσα σε ένα πλαίσιο που φαίνεται τουλάχιστον φαινομενικά ότι είναι μόνο και μόνο ένα παιχνίδι, του επιτρέπει να το ανακαλύψει και να το χαίρεται, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο και ένα νέο κόσμο. Αρχικά έχει την εντύπωση ότι απλώς είναι μια σειρά από κανόνες. Γιατί τώρα μας ενδιαφέρει. Θα κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που είναι λίγο πιο μαθηματικό, λέγεται μάλιστα το παιχνίδι της ζωής. Το έχει εφεύρει ο Conway. Είναι ότι έχετε μερικά σχήματα και έχετε μερικούς κανόνες και λειτουργούν μέσα σε έναν υπολογιστή και βλέπουμε κατά πόσο μπορούν να εμφανιστούν ή να εξαφανιστούν. Άρα ανάλογα με τις δομές που έχουμε και με τους κανόνες που έχουμε βάλει στην αρχή, το διαφορετικό σχήμα της δομής θα μας επιτρέπει να δούμε, μαθηματικά μάλιστα, αν αυτός ο οργανισμός θα επιζήσει ή όχι. Και γι' αυτό το λέει το παιχνίδι της ζωής. Αυτό αν το σκεφτείτε ορθολογικά είναι σαν να έχετε μία θέση που μπορεί να δημιουργήσετε στον Go, η οποία όμως μπορεί να εξελιχθεί με τους κανόνες που έχουμε στο σκάκι και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε μια αλλαγή η οποία μπορεί να είναι μια ανέλυξη και τότε θα έχουμε μια ζωή που θα είναι μια επιβίωση ή να μην είναι και αυτή η εξέλιξη να οδηγήσει στον θάνατο του οργανισμού. Αυτός ο οργανισμός βέβαια είναι τεχνητός και είναι αν θέλετε ένα στοιχείο από το λογισμικό. Γιατί αναφερόμαστε σε αυτό. Είναι ένας τρόπος να δούμε πώς ο εγκέφαλός μας κωδικοποιεί γνώσεις και να δούμε σιγά σιγά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της πληροφορίας, της πληροφόρησης, των δεδομένων και στη συνέχεια της γνώσης. Άρα πολύ συχνά όπως ξέρετε μιλάμε και ακόμα και για βάσεις δεδομένων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένες έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη δεδομένων η οποία να είναι εύκολη, αποτελεσματική και βέβαια επαναλήψιμη. Γιατί άμα το κάνουμε μόνο μία φορά δεν έχει νόημα. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε και σε έναν άλλον τομέα που είναι ενδιαφέρον για τον εγκέφαλό μας, είναι η αρχιτεκτονική της αποθήκευσης. Θα μου πείτε πόσο είναι σημαντικό. Αυτό έχει μεγάλη σχέση και με τη μνήμη μας. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ελάχιστη μνήμη χρησιμοποιούν ελάχιστες ζώνες του εγκεφάλου και αυτοί που έχουν μεγάλη χρησιμοποιούν πολλές. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν πρέπει ο χώρος αποθήκευσης να είναι μονοδιάστατος. Να χρησιμοποιούμε ουσιαστικά ένα δίκτυο όπου κάθε στοιχείο του δικτύου με τις συνάψεις που έχει δημιουργήσει τις σχέσεις επιτρέπει την ελάφρυνση των δεδομένων από τους άλλους. Αλλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό που μπορεί να το κάνετε και με φίλους σας. Ας πούμε ότι είστε 6 άτομα και ο καθένας έχει δικαίωμα να επιλέξει 10 λέξεις οι οποίες π.χ. τον χαρακτηρίζουν αλλά μπορεί να είναι και τυχαίες αν το θέλετε και είναι πιο πολύπλοκο. Τώρα έρχεται ένας εξωτερικός παρατηρητής και ρωτάει σε αυτή την ομάδα, εκτός όμως από το άτομο το οποίο έχει θέσει 10 ιδιότητες, να του πούν οι άλλοι 5 ποιες είναι αυτές οι 10 ιδιότητες.
Άρα, όπως βλέπετε, αν είμαστε 6 άτομα, σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να μάθει τις άλλες 50 των άλλων και να μπορεί να απαντήσει και να συμμετέχει. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι αν οι άνθρωποι είναι εντελώς ανεξάρτητοι, ο καθένας πρέπει να θυμηθεί 50 λέξεις, είναι μια δυσκολία, ενώ αν λειτουργήσουν ομαδικά μπορεί να το μειώσουν αυτόν τον αριθμό ουσιαστικά. Και με ποιον τρόπο? Ένας τρόπος πάρα πολύ απλός είναι απλώς ότι ο επόμενος να θυμάται τα 10 στοιχεία του προηγούμενου. Αυτό σημαίνει ότι πάνω κάτω έχετε τις 60 λέξεις που έχουμε τοποθετήσει, κάνουμε μία περιστροφή μόνο για μία μονάδα, ο καθένας θυμάται τις προηγούμενες του προηγούμενου, άρα σημαίνει μόνο και μόνο 10 λέξεις, και αυτό επιτρέπει στο σύστημα, όταν έρχεται ο εξωτερικός παρατηρητής και ρωτάει στην ομάδα, βρείτε μου τις 10 λέξεις στις οποίες αναφέρθηκε αυτό το άτομο, τότε το προηγούμενο, το επόμενο μάλλον, λέει ακριβώς αυτές τις λέξεις και θυμάται μόνο 10. Θα μου πείτε, ωραία, αυτό σημαίνει ότι η ομαδικότητα είναι πιο απλή για να θυμηθούμε αυτές τις 10 λέξεις. Το ενδιαφέρον τώρα σε ένα νευρονικό δίκτυο που είναι ο εγκέφαλός μας είναι ότι έχει την ικανότητα να το σκεφτεί και λίγο διαφορετικά και να σκεφτεί τι θα γίνει αν ο επόμενος ξεχάσει. Αν ο επόμενος ξεχάσει, η ομάδα παίρνει 0. Γιατί όλοι οι άλλοι θυμούνται το μεθεπόμενο και στη συνέχεια. Άρα εδώ μπορούμε να κάνουμε μια άλλη τεχνική. Είναι ο καθένας, αντί να θυμάται μόνο τις λέξεις του προηγούμενου, να θυμάται 2 λέξεις από τον καθένα. Αυτό σημαίνει ότι πάλι θα πρέπει να θυμάται μόνο 10 λέξεις. Άρα θα θυμάται 10 λέξεις, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, θα θυμάται τώρα 2 λέξεις και έναν δείκτη. Ότι πρέπει να θυμάται σε ποιον ανήκει αυτές οι 2 λέξεις. Βάζοντάς τις στη σειρά, ο δείκτης μπορεί να είναι απλώς ένας μετρητής, άρα πάλι έχει μια διευκόλυνση. Το καλό όμως με αυτή την υπόθεση είναι ότι άμα εξαφανιστεί ένας παίχτης από τους 6, τότε οι άλλοι 4 μπορούν να βρουν 8 λέξεις. Αυτό τι σημαίνει, θα μου πείτε? Είναι ότι είναι απλώς ότι είναι πιο ανθεκτικό. Δηλαδή σημαίνει ότι ακόμα και όταν δέχεται μια επίθεση, η οντότητα ας πούμε που θυμάται, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει πρακτικά και ο εγκέφαλος, επειδή έχει διευρύνει το πλαίσιο της αποθήκευσης της μνήμης και λειτουργεί τώρα πιο ολικά και όχι τοπικά, αν δεχτεί μια τοπική επίθεση θα καταφέρει πρώτον να μην χάσει όλη την πληροφόρηση και μπορεί και να κάνει και ανάκτηση δεδομένων, γιατί μπορεί να υπάρχει και συσχετισμός. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μιλάμε για την ανθεκτικότητα. Και εδώ αυτό που μας διδάσκει η έξυπνη παιδεία είναι κάτι που είναι πολύ παράξενο αρχικά όταν το κοιτάζουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πολύ συχνά στο εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Ας το ονομάσουμε το βέλτιστο. Το ενδιαφέρον είναι ότι το βέλτιστο σε βάθος χρόνο ως επίλυση προβλημάτων δεν έχει ανθεκτικότητα. Ενώ η ανθεκτικότητα, παρόλο που δεν είναι βέλτιστη, σε βάθος χρόνο αποκτά αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή γίνεται βέλτιστη. Άρα ένα παράδειγμα απλό για να το έχουμε στο μυαλό μας είναι οι ανταποκρίσεις στο αεροπλάνο. Μια ανταπόκριση θα θέλαμε ιδανικά να είναι σχεδόν μηδενική για να βγαίνουμε από το ένα αεροπλάνο και να πηγαίνουμε στο άλλο. Και αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι αν χρησιμοποιήσουμε μία ώρα ανταπόκρισης, τότε έχουμε, αν θέλετε, μία ζώνη, μία buffer zone που απορροφάει τα λάθη και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μερικές καθυστερήσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν την επόμενη πτήση. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι όταν χρησιμοποιούμε μία βέλτιστη λύση χωρίς καμία καθυστέρηση που να επιτρέπεται, τότε με την παραμικρή επίθεση, δηλαδή παρέμβαση ή καθυστέρηση, έχουμε χάσει όλη τη λύση. Ουσιαστικά έχουμε το φαινόμενο μαστιγείο, όπως λέμε στην εφοδιακή αλυσίδα, ενώ όταν έχουμε ένα πλαίσιο που είναι πιο ολικό και όχι τοπικό, αυτό μας επιτρέπει να θυμόμαστε και να προστατεύουμε τα δεδομένα μας με έναν καλύτερο τρόπο.
Μερικές φορές τα δεδομένα μας νομίζουμε ότι απλώς η αντιγραφή φτάνει. Ξέρετε, πολλοί από εσάς, αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, κάνουν κάτι που είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο, αλλά όχι αναγκαστικά πολύ αποτελεσματικό. Αντιγράφουν τα δεδομένα τους σε ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι αυτή η αντιγραφή είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, αν στο περιβάλλον που βρίσκονται τα μηχανήματα πάθουν ακριβώς την ίδια επίθεση, είναι πολύ απλό, θα σβηστούν τα ίδια δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν σκεφτήκαμε πώς αποθηκεύουμε, αρχικά θεωρούσαμε ότι πρέπει να βάζουμε μπαρέτες μνήμης κτλ. Σιγά σιγά, όπως το βλέπετε, έχουμε την μνήμη των υπολογιστών, ειδικά όταν είμαστε σε ερευνητικά εργαστήρια, που αποθηκεύεται στο διαδίκτυο. Άρα δεν υπάρχει μόνο σε ένα σημείο, το χρησιμοποιούμε τώρα και τη λέξη cloud για το σύννεφο που δημιουργείται με αυτά τα δεδομένα, αλλά εμείς το χρησιμοποιούσαμε και παλαιότερα πριν υπάρξει καν το σύννεφο, γιατί υπήρχε ήδη το δίκτυο. Και η ιδέα ήταν απλή, ήταν ότι άμα μοιράσω τα δεδομένα μου σε ένα μεγάλο χώρο, ο οποίος δεν είναι τοπικός, ούτε καν πολυτοπικός, αλλά ολικός, τότε είναι πιο ανθεκτική η προσέγγιση και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν δεχτώ κάποια επίθεση, μπορώ να ξαναβρω δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι πολύτιμα. Φανταστείτε τι γίνεται σε υπηρεσίες που είναι πιο ευάλωτες επειδή είναι κρίσιμες. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι. Άμα θέλετε να δείτε τα παιδιά σας να αναπτυχθούν όσο αφορά τη μνήμη τους, πρέπει να δείτε πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ασκήσεις. Δηλαδή, αρχικά μπορεί να πείτε ότι θα ήταν καλό να αποθηκεύσουν μερικά σημεία. Τα σημεία τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι μονάδες, μπορεί να είναι γράμματα, μπορεί να είναι λέξεις, μπορεί να είναι φράσεις, μπορεί να είναι ποιήματα. Μπορεί να είναι σταυρόλεξο. Ένα σταυρόλεξο, παρόλο που εμείς συνήθως το λύνουμε με έναν παραδοσιακό τρόπο του τύπου έχουμε προτάσεις και μετά μπαίνουν μέσα σε κενά που συμπληρώνουμε για να έχουμε πάνω κάτω ένα τετράγωνο που είναι πλήρες. Στην πραγματικότητα πρέπει να δείτε ότι ένα σταυρόλεξο είναι, πώς να το πω τώρα για να το χαρεί και ο Γιώργος, είναι ουσιαστικά ένα μικρό ολόγραμμα το οποίο έχει συνδέσει λέξεις που είναι οριζόντιες με κάθετες και το γεγονός ότι διασταυρώνονται σε μερικά σημεία μας επιτρέπει να έχουμε ένα μικρό βάθος που αυτό μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε καλύτερα τις λέξεις. Τι εννοώ με αυτό? Φανταστείτε τώρα ότι παίρνετε ένα σταυρόλεξο, το σπάζετε και σας κάνει ένα μεγάλο κατάλογο. Αυτός ο μεγάλος κατάλογος δεν έχει καμία συνέπεια και καμία συνοχή μεταξύ των λέξεων. Άρα μπορείτε να το βάλετε ακόμα και αλφαβητικά, θα έχετε τουλάχιστον αυτή την ιδέα. Στο σταυρόλεξο, το γεγονός ότι οι λέξεις διασταυρώνονται σημαίνει πρακτικά σχεδόν ότι κάθε γράμμα σε μία θέση χρησιμοποιεί τουλάχιστον δύο λέξεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, σας το λέω πολύ απλά, άμα χάσετε την ορολογία που είναι η οριζόντια ή η κάθετη. Έχοντας μόνο την οριζόντια ή την κάθετη, θα ξαναβρείτε όλο το σταυρόλεξο. Αυτό σημαίνει ότι το σταυρόλεξο είναι φτιαγμένο με έναν ανθεκτικό τρόπο που του επιτρέπει να επανέλθει. Τώρα φανταστείτε ότι σας λείπει μία λέξη. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι δεν μπορεί να σας λείπει μία λέξη. Διότι με τις άλλες την έχετε ήδη. Τα προβλήματα εμφανίζονται από δύο λέξεις και μετά, γιατί έχουμε μια διασταύρωση η οποία μπορεί να είναι και κενή, άρα δεν μας δίνει καμία πληροφόρηση. Σας δίνω αυτή την ιδέα να σκεφτείτε τώρα αν τι θα γινόταν αν αντί να έχουμε σταυρόλεξα όπως τα έχουμε σε δύο διαστάσεις, να είχαμε σταυρόλεξα σε τρεις διαστάσεις. Άρα φανταστείτε τώρα ότι έχετε ένα σταυρόλεξο σε δύο διαστάσεις και πίσω του βάζετε ένα άλλο σταυρόλεξο σε δύο διαστάσεις. Όμως όταν τα κοιτάζετε στην τρίτη διάσταση δημιουργούνται λέξεις. Άρα θα έχουμε ας πούμε ένα κυβικό σταυρόλεξο. Φανταστείτε τώρα πόσο μπορεί να είναι αυτή η δυσκολία. Αλλά αυτό σημαίνει τι?
σημαίνει ότι αν είστε ικανοί πρώτον να φτιάξετε ένα κυβικό σταυρόλεξο, που να αρχίσετε με μικρές λέξεις, θα δείτε ήδη τη δυσκολία. Η ιδέα είναι ότι άμα τα ενώσουμε όλα αυτά μαζί, το ένα βοηθάει το άλλο. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε μια μνήμη, πρέπει κάθε φορά να παίζουμε με τις διασταυρώσεις και με τις διακλαδώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια συνοχή. Τα στρατηγικά παίγνια που λέγαμε προηγουμένως σας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Άρα δίνω ένα παράδειγμα να καταλάβετε πώς μπορεί να βοηθήσει. Άμα κοιτάζετε μια παρτίδα σκάκι και την κοιτάζετε σχετικά παθητικά και δεν παίζετε εσείς, θα δείτε ότι άμα την σβήσουμε και σας ζητήσουν να την ξαναπαίξετε, θα δυσκολευτείτε, γιατί για σας οι κινήσεις ήταν απλώς μια κίνηση και δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας σκέψης. Οι παίχτες που έπαιζαν, αυτοί μπορούν να το θυμηθούν, γιατί ουσιαστικά οι κινήσεις είναι απλώς το αποτύπωμα από σκέψεις που είχαν. Άρα βλέποντας τη σειρά αλγοριθμικά, ας πούμε από το άνοιγμα έως την ανάπτυξη και μετά στο φινάλε, μπορούν να δουν πράγματα τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά για κάποιον που είναι εξωτερικός παρατηρητής. Τώρα θέλω να το φανταστείτε στον Go. Εδώ θα δείτε ότι θα σας ξαφνιάσει την πρώτη φορά που θα το δείτε, ας πούμε με δύο επαγγελματίες. Παίρνετε μια παρτίδα Go, σας υπενθυμίζω ότι έχει 361 θέσεις, ότι τα μαύρα έχουν 180 πέτρες, 181 πέτρες και τα λευκά 180. Τώρα θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, ότι σε μια παρτίδα μπορούμε εύκολα να κάνουμε 180 έως 200 κινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τη θυμόμαστε. Όταν λοιπόν τα βλέπετε και βλέπετε ότι είναι όλα πέτρες μαύρες και λευκές, λέτε, μα πώς είναι δυνατόν να θυμάμαι ακριβώς τα ίδια πράγματα? Τώρα θέλω να το σκεφτείτε το σταυρόλεξο σε τρεις διαστάσεις. Άρα παίρνετε τώρα μια παρτίδα Go, φανταστείτε ότι την βάζετε κάθετη και δίπλα βάζετε την επόμενη κίνηση δίπλα της. Θα δείτε ότι φτιάχνετε μια σειρά από σταυρόλεξα, τα οποία αποτελούνται μόνο και μόνο από πέτρες μαύρες και λευκές. Στο ενδιάμεσο, όταν τα κοιτάζετε πλαγίως, κοιτάζετε τη στρατηγική μιας κίνησης. Αυτή η ιστορία της κίνησης είναι πιο εύκολη για να θυμάστε όλη την παρτίδα. Άρα, αν τώρα φανταστείτε όχι την παρτίδα Go που να παίζετε σε δύο διαστάσεις, αλλά μια ιστορία που είναι σε τρεις διαστάσεις και εσείς οπτικά βλέπετε και τις τρεις, θα καταλάβετε ότι ο εγκέφαλός μας είναι ικανός να το κάνει, διότι από τη μία φέτα στην άλλη έχει μια ιστορία. Και η ιστορία είναι η σκέψη της κίνησης. Όταν λοιπόν τα παιδιά καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ απλό, τα βάζετε να παίξουν οποιοδήποτε παιχνίδι, ας πούμε τους επιτρέπετε να κάνουν 10 κινήσεις, τα βγάζετε τα κομμάτια και τους λέτε ποιες ήταν οι 10 κινήσεις που παίξατε. Αυτή λοιπόν η άσκηση είναι πάρα πολύ καλή, διότι πρώτον έχουμε το πρώτο παιχνίδι που είναι το παίζαμε. Έχουμε το δεύτερο παιχνίδι που είναι παίζουμε με αυτό που παίζαμε. Και η ιδέα είναι, να το δείτε άμα θέλετε να έχετε ένα πλαίσιο νίκης και ήττας για να μοιάζει με ένα παιχνίδι, να λέτε ότι δεν έχει σημασία ποιες είναι οι κινήσεις που παίζουμε, σημασία είναι ποιος τις θυμάται. Άρα σημαίνει ότι είναι ο δεύτερος παίχτης που νικάει. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι έχετε μια παρτίδα, ας το κάνουμε πιο μεγάλο τώρα, παίζουμε μια κανονική παρτίδα, ο ένας χάνει, ο άλλος κερδίζει, και μετά ρωτάμε ποιος θυμάται όλη την παρτίδα. Και κερδίζει αυτός που θυμάται όλη την παρτίδα. Τότε θα δείτε ότι τα παιδιά σιγά σιγά όχι μόνο θα προσπαθούν να παίζουν καλύτερα, θα προσπαθούν να θυμούνται γιατί παίζουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα ξέρουν ότι η δεύτερη άσκηση
είναι να θυμούνται τι έπαιξαν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την μνήμη τους, για ποιο λόγο? Διότι καταλαβαίνουν ότι ασχολούνται με την ουρά του γεγονότος. Όταν παίζουμε μόνο, με έναν πολύ απλό τρόπο, στην πραγματικότητα ξεχνάμε τις κινήσεις κάθε φορά που παίζουμε. Άρα, τι γίνεται? Ο εγκέφαλός μας ασχολείται με μια σκακέρα μόνο την ώρα που τη βλέπει. Δεν έχει λοιπόν το ιστορικό. Άρα τώρα θέλω να το καταλάβετε πώς το βλέπουμε κι εμείς. Φανταστείτε τώρα ότι σας δείχνουν μια παρτίδα σκάκι, γκο, σογκί, ντάμες, ό,τι θέλετε, στο ενδιάμεσο, χωρίς να έχετε τις προηγούμενες κινήσεις. Και σας λένε παίξτε την επόμενη κίνηση. Επάνω κάτω ο παίχτης που δεν θυμάται αυτά που παίζει είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο για να ξαναδεί όλη την επιφάνεια. Ενώ αυτός που ήταν ο παίχτης που έπαιζε, φτάνοντας σε αυτήν εδώ την κίνηση, ξέρει ποια είναι η στρατηγική που ακολουθεί, είναι πολύ πιο εύκολη να έχει τη συνέχεια. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μπορούμε τώρα να συνδυάσουμε ένα ωραίο τεστ που κάνουμε συχνά με τα παιδιά. Βάζουμε εικόνες, οι οποίες είναι χωρίς σειρά, και τους λέμε να τα φανταστούν σε μια σειρά, έτσι ώστε να υπάρχει μια ιστορία. Είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε και με παιδιά για τεστ νοημοσύνης, αλλά ακόμα και για το καλλιτεχνικό σχολείο, όπου εκεί πέρα τους λέγαμε ότι πρέπει να φανταστούν μια ιστορία η οποία να είναι πιο έντεχνη και πιο καλλιτεχνική. Αυτό τι μας επέτρεψε να δούμε? Μας επέτρεψε να δούμε ότι μερικά παιδιά βρίσκουν γρήγορα τη σειρά, αλλά μετά δυσκολεύονται να βρουν μια ιστορία που την περιγράφει. Ενώ άλλα δυσκολεύονται να βρουν τη σειρά και βρίσκουν πολύ εύκολα μια ιστορία που τα περιγράφει, αυτά τα δεδομένα που έχουν συλλέξει. Το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο εντυπωσιακό είναι να βρουν μια ιστορία που θυμούνται μετά από 20 λεπτά. Διότι άμα θυμούνται μια ιστορία εκείνη τη στιγμή, στην πραγματικότητα μπαίνει μόνο στην γρήγορη μνήμη τους, άρα θα την θυμηθούν πάρα πολύ καλά για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αλλά άμα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η ιστορία δεν πρέπει να είναι μόνο ιστορία με την έννοια της περιγραφής, πρέπει να είναι παραμύθι. Και τώρα καταλαβαίνουμε γιατί στην ιστορία της ανθρωπότητας επιλέξαμε να έχουμε παραμύθια για τα παιδιά, διότι ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να μαθαίνουν με την ευχαρίστηση της ιστορίας ότι υπάρχει μια δομή η οποία είναι σχετικά απλή, η οποία όμως έχει μεγάλη σημασία να θυμόμαστε από την αρχή ως το τέλος πώς ήταν το παραμύθι. Και άμα ξεχάσουμε μερικές λεπτομέρειες, το κάνουν συνήθως οι γιαγιάδες, κάνουμε και μερικές παραλλαγές, οι οποίες ουσιαστικά δεν χαλούν όλο το πλαίσιο της ιστορίας και μας επιτρέπουν να αντέξουμε στην φθορά, αν θέλετε, του χρόνου όταν δεν έχει ενσωματωθεί ως μνήμη. Και έτσι βλέπουμε ανθρώπους να θυμούνται ιστορίες που έχουν μεγάλο χρονικό βάθος και καταλαβαίνουμε τώρα πώς χτίστηκαν και οι πολιτισμοί, διότι χτίστηκαν, το βλέπετε ας πούμε με την Ιλιάδα, με ιστορίες που είχαν εκατοντάδες στίχους, τις οποίες τις ήξεραν μόνο προφορικά, αλλά επειδή είχαν μια δομή, επειδή υπήρχε ένα μέτρο, επειδή υπήρχε μια ροή, κατάφεραν και αποθήκευαν αυτές τις γνώσεις ως γνώσεις και όχι μόνο ως πληροφορίες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, αν θέλετε, όσο πιο πολλά στρατηγικά παιχνίδια παίζουν τα παιδιά, τόσο πιο πολιτισμένα θα είναι.